Λοιπόν, ΑΕΚ Παναθηναϊκός σήμερα, το τέταρτο κατά σειρά μάτς. Λοιπόν, και ενώ ήμασταν 6-7 πόντους πίσω, τώρα τελειώνει το ημίχρονο, περάσαμε μπροστά με 2 με αυτό το τρίποντο που είδαμε, αυτή τη στιγμή έχει time out και νομίζω ότι η ομάδα δείχνει ικανή και πρόθυμη, παρόλο από αυτά που βλέπω εδώ πέρα, κάποια εκεί φάουλ 12-10, έτσι. Αυτά τα στατιστικά δεν δείχνουν την πραγματικότητα, πώς αλλιώς να το πω. Λοιπόν, οι διαιτητές πρέπει να στηρίζουν ό,τι βλέπουν, αλλά στην κορφή κανένα. Λοιπόν, ελπίζω και εύχομαι η ΑΕΚ να είναι νικήτρια και να πάμε στο πέμπτο και τελευταίο μάτς και εκεί να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Λοιπόν, για πάμε γερά, εκάρα. Είμαι στη Βυζαντινή γωνιά, μαγαζί το πόσιμο της Νέας Φιλαδέρφειας και εδώ βλέπω χέρια όλοι, ωραία, αυτά καλό είναι να γίνονται και να υποστηρίξουμε την ομάδα μας, ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την τελευταία φάση του αγώνα, 16 δευτερόλεπτα βέβαια. Νομίζω θα το σιτάρουμε στη λήξη του χρόνου, ώστε να μην αφήσουμε περιθώριο στον αντίπαλο να σουτάρει και αυτός, να κάνει για αυτός κάποια επίθεση. 4-3, να ρίξει το αρχηγέ. Δυστυχώς. Λοιπόν, τελικά, αυτό είναι η λήξη του ημιχρόνου, χειροκροτήματα εδώ πέρα. Και με 2 πόντους μπροστά πάμε στο ημίχρονο, εδώ ο προπονητής μας, ο Αγγέλου. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά και στο τέλος. Εδώ πέρα η στατιστική. Λοιπόν, είμαστε 4-2 τώρα που βάλαμε 6 πόντους. Λοιπόν, με 6 πόντους μπροστά, λίγη το τρίτο δεκάλεπτο, για πρώτη φορά λέει, και το πιστεύουμε. Λοιπόν, ένα δεκάλεπτο πριν την νίκη, για πάμε. Λοιπόν, 64-69, 3 λεπτά πριν λήξη, είμαστε 9 πρώτους μπροστά. Ο αντίπαλος ανέβηκε, έτσι, είναι μια μεγάλη ομάδα, δεν χρειάζεται την βοήθεια της διαιτησίας. Λοιπόν, αλλά βλέπουμε εδώ πέρα διάφορα περίεργα σφυρίγματα. Λοιπόν, απαράδεκτα. Τέλος πάντων, και να θέλει κάποιος να προσπαθήσει να κερδίσει το μάτι, τον αφήνουν. Οπότε δεν πειράζει. Υπάρχει πειράζει, αλλά τι να κάνω. Λοιπόν, 71-77, 51 δευτερόλεπτα πριν λήξει και γενικώς ο καθένας στο βιολί του. Έτσι. Και οι διαιτητές και ο εκφωνητής και όλοι. Να τους θαυμάστε παλικάρι. Δεν ξέρω και ποιος είναι. Αυτοί και αν πρέπει να σφυράνε στα τρένα. Τέλος πάντων, η ομάδα μας έκανε μεγάλη προσπάθεια. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, αξίζει συγχαρητήρια. Και αντίπαλοι, είπαμε, είναι μεγάλη ομάδα, δεν χρειάζονται τέτοιες απάντες. Για τους γκρι, τι να πεις τώρα, είπαμε να σφυράνε στα τρένα. Ποιο έχει φωνητή να σφυράει στα τρένα και αυτός, να περιγράφει στα τρένα. Λοιπόν, θα το πάμε στο τέλος τώρα. Κάνουμε 6 πόντους, είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει. Πάμε 27 δευτερόλεπτα, αν βάλουμε ένα πόδια, όλο είναι αυτό, δεν παίζουμε ποδόσφαιρο. Πάλι καλά που το είδαμε και αυτό. Για να δούμε, τώρα θέλουμε ένα τρίποντο πολύ γρήγορο, το οποίο δεν έρχεται δυστυχώς, και τώρα νομίζω ότι κάπου εδώ τελειώσαν όλα. Ευχαριστούμε τους παίκτες για την προσπάθειά τους, τους άλλους τους είπαμε, ντροπή τους και
πρώτο μήκρο, θα έλεγα μαγικά 2,5 δεκάλεπτα. Στο τέταρτο δεκάλεπτο, για να μην αφήσουμε την εξωτερική παραστασία και τον Αγγέλιο. Ο οποίος και αυτός ήταν στην καθοδήγηση, εκτελεσμένος σε αυτό το μαθήμα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, εδώ είναι ένα πόντι αυτό, αφαιρούν 15-6. Ο Παναθηναϊκός είναι με το ένα πόντι στον τοίχο. Να δούμε τι μας κλάφει. Το ένα πόντι στον τάφο με μην είναι, τέλος πάντων. Αστοχή, ο Μασούλης γρήγορα αυτό το Μέικο. Δεν αφήνουν κανένα να διεκδικήσει αυτό που το αξίζει. Αυτό με νευριάζει πάρα πολύ. Όχι, δεν υπάρχει. Όσα τέτοια γίνανε σήμερα, μπράβο, ωραία ρε. Ναι, χαρητήρια. Μάλιστα. Λοιπόν, τα είπαμε. Καλό μπασκετικό καλοκαίρι. ΑΕΚΑΡΑ τώρα στο handball, Παρασκευή και Κυριακή, να σηκώσουμε το ευρωπαϊκό.